Ακολουθεί η εκπομπή «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας» με τον Ευάγγελο Ρωσόπουλο. Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και πάλι μαζί σήμερα για μια εκπομπή θεολογικού περιεχομένου. Όπως κάθε Πέμπτη, θα σας θυμίσω τα τηλέφωνα επικοινωνίας και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας στο email μας radiopapakieoelas.org και στο τηλέφωνο 2313 022 040 και στη σελίδα μας στο facebook ο λόγος της Ορθοδοξίας και σήμερα σε κάποιον τυχερό που θα τηλεφωνήσει θα κληρώσουμε μια ταχυνόκρεμα με μια αγιορείτικη συνταγή με φουντούκι και κακάο. Και αφού είπαμε τα εισαγωγικά μας, σας έρθουμε στο κύριο θέμα μας λίγο. Θα σας ενημερώσω μόνο ότι είναι δύσκολο θέμα. Θα χρειαστώ την προσοχή σας και θα προσπαθήσουμε να το απλοποιήσουμε όσο γίνεται για να το κατανοήσετε. Είναι ένα δύσκολο θέμα πραγματικά. Τώρα τελευταία, μετά τη σύνοδο της Κρήτης, δημιουργήθηκε ένα κίνημα ανθρώπων οι οποίοι έκοψαν το μνημόσυνο του επιχώριου Μητροπολίτη τους ή του Επισκόπου τους, θεωρώντας τον ως κακόδοξο. Αυτοί ναι μεν διέκοψαν την επικοινωνία με τον Μητροπολίτη, αλλά ταυτόχρονα με άλλους που έχουν επικοινωνία με τον Μητροπολίτη τους ή με τον Επισκοπό τους, έχουν επικοινωνία. Αυτοί με θεολογικού όρου ονομάζουν τον εαυτό του αποτυχισμένου, δηλαδή χωρισμένου, δηλαδή χτίσανε ένα τείχο, αυτό σημαίνει αποτύχηση, και εξήλθανε από την μνημόνευση του Επισκόπου. Είναι λίγο δύσκολα, σα είπα, αλλά θα προσπαθήσουμε να τα δούμε. Δύο μεγάλες ομάδες δημιουργήθηκαν αποτυχισμένων. Θα μου πείτε γιατί δύο και όχι μία ομάδα. Γιατί διαφωνούν μεταξύ τους και πριν καλά-καλά ξεκινήσουν τον αγώνα τους εναντίον του οικουμενισμού και εναντίον του Πατριάρχη και εναντίον όλων αυτών οι οποίοι προσβάλλουν την Ορθοδοξία μας ε, για τους δικούς τους λόγους, του οποίους δεν θα επισέλθω στους λόγους τους. Ε, δεν με ενδιαφέρουν λόγοι που χωρίστηκαν κάποιοι. Ε, θα προσπαθήσουμε να δούμε το τι λένε και αν έχουν δίκιο. Σύμφωνα με την άποψη, την ορθόδοξη, σα είπα εδώ θα τεκμηριώνουμε όλα, δεν θα λέμε δικά μας θέματα, δεν θα λέμε δικά μας πράγματα, με δικές μας απόψεις, θα τεκμηριώσουμε λοιπόν ότι έχουν κάνει τραγικά λάθη. Και αυτά τα λάθη σήμερα θα αναλύσουμε. Η πρώτη λοιπόν παράταξη, έχει ως αρχηγό θα λέγαμε μπροστά, μπροστάρι τον Πάτερ Θεόδωρο Ζήση τον ομότιμο καθηγήτη του Πανεπιστημίου και η άλλη ομάδα είναι που έχει κάποιους αγιορείτες οι οποίοι είχαν επικοινωνία προηγουμένως με το Πατριαρχείο και τώρα και αυτοί διέκοψαν το μνημόσυνο. Θα δούμε αποδηλώσεις τους ε, τι ακριβώς δήλωσαν και θα τις σχολιάσουμε και θα τις τεκμηριώσουμε που κάνουν λάθος. Η πρώτη παράταξη λοιπόν υπό τον Θεόδωρο Ζήση δήλωσε τα εξής. Σας μεταφέρω επιλέξεις από μαγνητοφωνημένες δηλώσεις τους. Θα κάνουμε οικονομία, λέει η πρώτη παράταξη, μέχρι να καταδικαστεί αίρεση του οικομενισμού. Γιατί δεν υπάρχει οριστική καταδίκη από πανορθόδοξο σύνοδο και γι' αυτόν τον λόγο οι πιστοί που τους ακολουθούν αλλά και οι ίδιοι θα πηγαίνουμε σε ναούς που μνημονεύουν τους οικουμενιστές επισκόπους αλλά έχουν ορθόδοξο φρόνημα κοιτάξτε τι λέει εδώ πέρα τώρα θα κάνουν οικοδρομία μέχρι να κατεδικαστεί η αίρεση του οικουμενισμού και έχουμε μιλήσει για την αίρεση του οικουμενισμού ο οικουμενισμός τι είναι ο συμφυρμόν μας ε, το παρεδώσε μας δηλαδή με τους παπικούς κυρίως με αυτούς όχι και με τους πρωτεστάντες ένα ερώτημα. Αυτοί έχουν καταδικαστεί ή δεν έχουν καταδικαστεί. Σαφώς και έχουν καταδικαστεί και από τη Σύνοδο Μεγάλου Φωτίου και από τη Σύνοδο Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Άρα και ο παπισμός αλλά και αργότερα ο προτεσταντισμός είναι καταδικασμένος από συνόδους. Γιατί χρειάζεται μια σύνοδος να ξανά καταδικάσει τους παπικούς και τους Προτεστάντες. Όσοι κοινωνούν με αυτέ τι αιρέσει, και αυτή είναι ερετική. Γιατί λοιπόν κρύβονται πίσω από μια καινούργια πανορθόδοξη σύνοδο. Να σας δώσω να καταλάβετε το εξωφρενικό του πράγματος. Λέμε το εξής. Όταν δημιουργήθηκε η ελληνική νομοθεσία μετά την απελευθέρωσή μας από την Τουρκοκρατία, μια από τις νομοθεσίες έλεγε, χάρη, ότι ε, όποιος κλέβει, τιμωρείται και πάει φυλακή. Αυτή η νομοθεσία επειδή είναι παλιά έπαψε να ισχύει. Δηλαδή σήμερα άμα κλέψει κάποιος θα πει εγώ δεν αναγνωρίζω αυτή την νομοθεσία επειδή είναι παλιά και θέλω να ξανακάνετε καινούρια νομοθεσία που να λέει ότι ξανακαταδικάζονται οι κλέφτες και πάνε φυλακή για να αποδεχτεί την ποινή του. Άρα αφού προτεσταντισμός και παπισμός είναι καταδικασμένα και όσοι συμμετέχουν, γιατί ο οικουμενισμός αυτό είναι τελικά συμμετοχή μας με τους παπικούς και με τους πρωτεστάντες. Το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος θα το δούμε λίγο αργότερα. Είναι η πανθρησκεία που ετοιμάζουν και με τις άλλες θρησκείες. Όλα αυτά δεν είναι καταδικασμένα. Είναι καταδικασμένα. Γιατί χρειάζεται να ξανακάνουμε σύνοδο. Και αφού είναι καταδικασμένα λοιπόν γιατί κρύβονται πίσω από τέτοιε θεωρίες. Άρα, ήδη οι μεν κόβουν το μνημόσυνο, αλλά τι γίνεται τώρα. Επειδή δεν έχουν ναού, δεν έχουν δημιουργήσει δικούς του ναού, δεν έχουν κάπου να πάνε, τι συμβουλεύουν στου πιστού του. Σα διαβάζω τι τις δηλώσει του. Συνιστάτε του πιστού να αποφεύγουν, να αποφεύγουν, όχι κατηγορηματικά όμω, να εκκλησιάζονται όπου λειτουργούν ή μνημονεύονται φανεροί αιρετικοί οικουμενιστέ, επίσκοποι και ιερεί να προτιμούν να πηγαίνουν εκεί που λειτουργούν ορθόδοξοι στο φρόνημα οι και επίσκοποι, έστω και αν δεν έχουν διακόψει το μνημόσυνο των ερετιζόντων και αυτοκατοικονομία. Δηλαδή, λένε στου πιστού να αποφεύγετε να πηγαίνετε σε έναν φανερό οικουμενιστή. Αλλά σε ένα κρύφο οικουμενιστή μπορείτε να πάτε. Τι διαφορετικό όμω κάνει ο φανερός οικουμενιστής από τον κρύφο οικουμενιστή από τον κρυπτο Ορθόδοξο. Και οι δυο μνημονεύουν τον ίδιο επίσκοπο. Ο ένας με λέει, και μου θυμίζει την πολιτική της τελευταίας, ε, το κάνω αλλά με βαριά καρδιά. Ψηφίζω τα μέτρα αλλά με βαριά καρδιά. Μνημονεύω τον επίσκοπο αλλά με βαριά καρδιά. Αλλά το μνημονεύει. Ο άλλος λέει, ναι, το μνημονεύω με ελαφριά την καρδιά. Γιατί έτσι θέλω, γιατί έτσι μου αρέσει. Σε τελική αναλυστή διαφορά έχουν μεταξύ τους. Καμία διαφορά δεν έχουν μεταξύ τους. Τον ίδιο επίσκοπο μνημονεύουν. Σε ποιο κανόνα όμως της Εκκλησίας βρήκανε, γιατί εδώ πρέπει να μιλάμε με στοιχεία, όπως είπαμε. Η θεολογία είναι αποδεικτική, Είναι εμπειρική. Δεν είναι ότι θέλω, λέω εγώ ο καθένας. Σε ποιο κανόνα βρήκανε ότι μπορείς να μνημονεύεις έναν φανερά αιρετικό, να αποφεύγεις ένα φανερά αιρετικό, αλλά να έχεις επικοινωνία με ένα κρυφό ορθόδοξο αλλά και αυτός να ερετίζει ή ερετικός το ερετίζει θα το δούμε λίγο παρακάτω πλέον δεν τους λένε ερετικούς ερετίζοντες ότι πάνε προς τα εκεί. δεν είναι κατά το αριστερίζοντες αλλά δεν αριστερί έτσι λοιπόν διακόπτουν το μνημόσυνο αλλά έχουν επικοινωνία και όπως σας είπα, όλους τους επισκόπους τους ονομάζουν ερετίζοντες. Μήπως νέρωσαν το κρατσί τους λίγο. Δεν είναι ερετικοί. Θα σας πω μια ιστορία από την Εκκλησία. Το 360, σας πάω λίγο πίσω, αλλά πρέπει να δούμε την πρακτική της Εκκλησίας και τα στοιχεία της Εκκλησίας και τους κανόνες της Εκκλησίας, έτσι θα ξέρουμε να πορευτούμε κι εμείς. Επίσκοπος Αντιοχίας ήταν ο Ευζόιος. Ο Ευζόιος πήρε τη θέση του εξοριστέντος επισκόπου Αγίου Μελετίου. Ο, Ευζέ, ο Ευζόιος ήταν Αριανίζων, δηλαδή δεν αποδεχόταν όλες τι αιρέσεις του Αρίου αλλά αποδεχόταν κάποιες ε, ήταν αριανόφρονας όμως σε τελική ανάλυση ήταν αριανόφρονας η Ορθόδοξη τώρα η Ορθόδοξη επειδή κατέλαβε το θρόνο του, της ο ερετικός Ευζώιος ο αριανόφρονας λοιπόν διαχώριστέντες γράφει στην εκκλησιαστική ιστορία ο, ο μελέτης Αθηνών διαχωριστέντες από τους κακοδόξους συνηθρίζοντο στην Αποστολική Εκκλησία κειμένην εν την παλαιά δηλαδή υπήρχε μια παλαιά εκκλησία ερυπωμένη και σε εκείνη μαζεύονταν άρα όχι μόνο κόψαν το μνημόσυνο αλλά δεν ξαναπάτησαν στις εκκλησίες που μνημόνευαν τον Ευζόγιο Τελεία και παύλα. Δεν είπανε θα πάμε σε κάποια εκκλησία που να μείνουν ο Ευζόγιος μέσα. Αλλά έστω που το μνημονεύουνε. Και γράφει στο ιστορικό όπως σας είπα ο Μελέτηος ε, Αθηνών χωριστέντες από την αριανική συμμορία τα ετέλουν εταίρου λειτουργίας εν παλαιά. Δηλαδή Χωρίστηκαν από τη συμμορία. Δείτε πόσους ονομάζουν στους αιρετικούς συμμορία. συμμορία. Βλέπετε αυτά είναι τα παραδείγματα από την εκκλησία μας τι κάνανε. Δεν πηγαίνανε σε άλλες εκκλησίες που πάλι μνημονεύονταν ο Ευζόγιος. Πάμε να δούμε τώρα μια άλλη ιστορία. Λίγα χρόνια αργότερα. Το 379. Το 379 ο θρόνος. ...της Κωνσταντινούπόλεως... ...όπως και σήμερα κατήχε το από αιρετικούς. Πάλι αριανόφρονες και πνευματομάχοι... ...ήταν αυτοί που είχαν καταλάβει πάλι το θρόνο της Κωνσταντινούπόλεως. Τι γίνεται τώρα... ...οι Ορθόδοξοι... ...οι Ορθόδοξοι που συγκεντρώνονται γύρω από το Μέγα Βασίλειο... ...δεν αναγνωρίζουν τον αιρετικό Πατριάρχη. Και δεν λέει στους πιστούς, κοιτάξτε επειδή εκεί στην Κωνσταντινούπολη δεν έχουμε Ορθοδόξο πάτε τώρα στους ερετικές εκκλησίες των ε, κατεχόντων το θρόνο και θα δούμε, θα το λύσουμε στο μέλλον τι κάνει στέλνει φυσικά όχι μόνος του μαζί με, μια, με άλλους ε, Ορθοδόξους στέλνει στην Κωνσταντινούπολη να συνάξουν το ορθόδοξο πλήρωμα το οποίο, κοιτάξτε τι λέει η ιστορία της Εκκλησίας μας το πλήρωμα το ορθόδοξο που δεν ήθελε να μπει στους αιρετικούς ναούς, λέει τούτον το πίμνιον είναι ούτε μικρόν μικρόν, τε και ατελές ήταν μικρό και ατελές δηλαδή δεν είχε ε, βρει κάποιον ιερέα κάποιον ε, επίσκοπο να καλυφθεί επί της ορωμένης και ουδέ πίμνιον αλλά πίμνιστη μικρό ίχνος, ή λείψανον δεν, ελάχιστοι άνθρωποι ήταν ένα λείψανο λέει από πίμνιο ελάχιστοι άνθρωποι ήταν ασύντακτον, ανεπίσκοπον και αόριστον δεν, δεν συνάζονταν δεν μαζεύονταν ήταν χωρίς επίσκοπο και αόριστο δεν το ορίζε κανείς μήτε νομήν ελευθέραν έχουν, Δηλαδή δεν είχε μήτε μάνδρα. Δηλαδή δεν είχε κάπου να συγκεντρωθεί. Πλανόμενον, προσέξτε λίγο τώρα εδώ πέρα, προσέξτε λίγο τι λέει. Πλανόμενον εν όρεση και σπηλαίης. Μη εχόντων δηλαδή εκκλησία δεν καταδέχονταν να πάνε σε αιρετικές εκκλησίες, αλλά στις θαόρυ και στις σπηλιές πήγαιναν. Και θα μου πείτε τι κάναν στα όρια και τι αφού δεν είχαν παπά. Αφού δεν είχαν επίσκοπο. Μόνοι του θα το δούμε και σε άλλες περιπτώσεις από την ιστορία της Εκκλησίας μας αυτό. Διεσπαρμένων και διηρημένων ο τον έτυχε σκεπόμενων ή νεμόμενων και διακλέπτων αγαπητικό στην εαυτού σωτηρία. Φτά, δηλαδή καθένας φρόντιζε να σωθεί μόνος του αφού δεν είχαν κάποιο ιερέα και πήγαιναν άλλοι στα σπίτια τους, άλλοι στα σπηλιές, άλλοι στα βουνά, άλλοι στα δάση και προσεύχονταν εκεί γιατί είχαν και το κυνηγητό των αιρετικών. Αλλά δεν μπαίνανε στι εκκλησίες των ερετικών. Από τη στιγμή που αποκόψανε την κοινωνία, δηλαδή αποτυχιστήκανε, δεν ξαναπάτησαν. Έτσι ενεργούσαν στην αρχαιότητα οι πατέρε μόνο. Όχι κόβω την κοινωνία, κόβω το μνημόσυνο, αλλά λέω στον κόσμο πάτε στις εκκλησίες Θα δούμε και άλλα τραβιαλαφικά πράγματα τα οποία πολλές φορές ακόμα και στη λογική δεν στέχουν. Ένας από την πρώτη παράταξη όπως είπαμε είναι και ο Πάτερ Νικόλαος Μανώλης. Θα μου πείτε γιατί αναφέρω ονόματα, γιατί πρέπει με στοιχεία να μιλάμε και ποιος δήλωσε τι δήλωσε. Και εμείς επώνυμα τα λέμε αυτά, σε επώνυμους αναφερόμαστε. Δήλωσε ο Πάτερ Νικόλαος Μανώλης. Η διάκριση μας οδηγεί σε δρόμους ασφαλής μέσα στην Εκκλησία και μας προστατεύει από οποιοδήποτε φανατισμό που θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε ατραπούς εκτός εκκλησίας. Να το ξαναδιαβάσω λίγο για να γίνει κατανοητό. Η διάκριση. Η διάκριση είναι μια πολύ μεγάλη αρετή. Αλλά θέλει να τη χρησιμοποιείς σωστά τη διάκριση. Γιατί υπάρχει και αδιάκριτη διάκριση. Η διάκριση μας οδηγεί σε δρόμους ασφαλείς μέσα στην Εκκλησία και μας προστατεύει από οποιοδήποτε φανατισμό που θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε ατραπούς εκτός Εκκλησίας. Δηλαδή, αυτή είναι Εκκλησία, δηλαδή όλους αυτή τη σημερινή την κρατούσα Εκκλησία, την αναγνωρίζω σε Εκκλησία, αλλά ο ίδιος αποτυχίζεται, χωρίζεται. Γιατί το κάνει αυτό. Δεν θα οδηγηθούμε λέ, εκτός εκκλησίας. Μα με την αποτύχηση δεν οδηγείς εκτός εκκλησίας. Τι κάνει. Και το, το τραγελαφικό. Ναι, μεν ο, ο ίδιο δεν φοράει πετραχύλι να λειτουργήσει μέσα στην εκκλησία στον Άγιο Σπυρίδωνα, αλλά παρευρίσκεται στι λειτουργίε που κάνουν άλλοι ερεί. Και εκεί ακούγεται το όνομα του ανθίμου. Μήπως και την κοινή λογική παραβιάζουμε πλέον. Και τι γίνεται. Οι πιστοί έρχονται, ακούνε την ε, τη μνημόνευση του Ανθίμου, παρευρίσκονται σε μια αιρετική λειτουργία, αλλά ο ίδιος λέει δεν συμμετέχει. Μα αφού είσαι και εσύ μέσα στο ιερό και τους πιστούς σου τους βάζεις στην ίδια εκκλησία. Γιατί έγινε όλο αυτό. Για το Θεαθήνε, για το μηδέν, για το τίποτα. Ε, επίσης έδωσα μια κοινή συνέντευξη, ε, Τώρα στη λογική σας θα απευθυνθώ και όχι στο θεολογικό κομμάτι. Έδωσα μια κοινή συνέντευξη ε, ο Πάτερ Νικόλος Μανώλης, ο Πάτερ Θεόδωρος Ζήσης και ο Μίγυρη. Σε αυτή τη συνέντευξη, προσέξτε τώρα, συμμετείχαν, <coughs> συμμετείχαν και δύο ιερείς οι οποίοι μνημόνευαν κανονικά τους οικουμενιστές επισκόπους τους. Δήλωσαν ότι δεν υποστηρίζουν την ακοινωνισία. Δηλαδή, να καταλάβουμε, κοινή συνέντευξη τι που έδωσαν. Αυτοί που κόψαν το μνημόσυνο, αυτοί που αποτυχίστηκαν, με του μη αποτυχισμένου. Να το ξανασκεφτούμε λίγο αυτό. Φανταστείτε, ο Μέγα Αθανάσιος που διώχθηκε, κυνηγήθηκε από του αριανόφρονε, έτσι πόσα χρόνια στην εξορία, πέντε φορέ έφυγε στην εξορία, είκοσι χρόνια εξόριστο, κυνηγήθηκε να τους σκοτώσουν πολλέ φορέ να κάνει κοινή δήλωση με τον Άριο και να λέει ο καθένας τα δικά του και να συναγελάζονται και να αγαπιούνται μαζί. Δεν το καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δίνουν κοινή συνέντευξη τύπου. Αυτοί που είναι αποτυχισμένοι με αυτούς που δεν είναι αποτυχισμένοι. Επίσης, η υπό τον Θεόδωρο ζήσει ομάδα αναφέρουν ακόμα ένα επιχείρημα σε μια οικονομία γιατί υπάρχει και η οικονομία μέσα στην Εκκλησία και δεν την παραβλέπουμε, ούτε την ξεχνάμε, ούτε τη συζητάμε. Ε, ούτε δεν τη συζητάμε. Τη συζητάμε την οικονομία. Αλλά προσέξτε τώρα να δείτε τι επιχειρήματα για τον κόσμο που δεν ξέρει φέρνουν. Αναφέρουν ότι έκανε μια οικονομία ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και μνημόνευε τον Πατριάρχη Ταράσιο. Τον Πατριάρχη Ταράσιο αυτόν ο οποίος δοκιμάστηκε, ο οποίος είναι Άγιος της Εκκλησίας μας, ο οποίος διώχτηκε, ο οποίος υπέστη πάρα πολλά ο Άγιος Ταράσιος. Γιατί, λέει, έκανε μια οικονομία. Γιατί ήθελε να διακόψει για λίγο το μνημόσυνο του Ταρασίου, ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης. Γιατί ο, ο Πατριάρχης Ταράσιος δέχτηκε ένα ιερέα τον Ιωσήφ, που είχε κάνει ένα Σφάλμα αυτός ο ιερέας ο Ιωσήφ. Ευλόγησε τον παράνομο γάμο του αυτοκράτορα. Ο Κωνσταντίνος ο 6 ο Βυζαντινός αυτοκράτορας, χώρισε τη σύζυγό του, χωρίς λόγο, και ήθελε να παντρευτεί τη Θεοδότη. Επειδή όμως την χώρισε παρανόμως, βλέπετε, οι παπάδε και οι δεσποτάδε ακόμα και αυτό δεν δέχονταν. Την παράνομη σύναψη γάμου. Και η Θεοδότητα, και η του Θεόδωρου, του Στουδίτη. Που θα έπρεπε λίγο να κλείσει τα μάτια. Παρ' όλα αυτά, ο Άγιο του Στουδίτη λέει στον Αυτοκράτορα: Δεν μπορεί να την παντρευτεί. Δεν μπορεί να γίνει αυτό ο γάμος». Βρήκε ένα ιερέα, όπω είπαμε προηγουμένω, ο Πατριάρχη, ο Αυτοκράτορα, ο Κωνσταντίνο Ο, ο Έκτο και πάντρεψε το ζευγάρι. Το παράνομο ζεύγος. Βρέθηκε προ αδιεξόδου, γιατί ο ίδιος ο Ταράσιος δεν ήθελε να του παντρέψει. Προ αδιεξόδου ο Ταράσιος. Ή έπρεπε να καταδικάσει τον Ιωσήφ τον ιερέα και να προκαλέσει τη μήνη του αυτοκράτορα του έκτου, ο οποίο δεδομένου ότι μόλις είχε βγει η ιστορία από την οικονομαχία δεν είχε και πολύ να διώξει τον Ορθόδοξο Πατριάρχη από το θρόνο και να εγκαταστήσει ένα οικονομάχο. Έκανε λοιπόν μια οικονομία και δέχτηκε τον ιερέα τον Ιωσήφ μόνο και μόνο για να μην τον εκθρονίσει και ξαναφέρει κάποιον οικονομάχο ο Κωνσταντίνος ο Έκτος που θα αποδεχόταν το γάμο του. Α, ε, βλέπετε αυτό λένε ότι έκανε οικονομία ο Άγιος Θεόδωρος ο Σουδίτης, ο αυστηρός ο μοναχός. Ε, για λίγο τον ταράσιο. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι άλλο ένας παράνομος γάμος και άλλο η αίρεση. Άλλο μια αμαρτία που έκανε οικονομία ο Πατριάρχης των Ιωσήφ και άλλο έρεσε στην αίρεση η οικονομία. Βλέπετε λοιπόν πώς λένε να και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης έκανε οικονομία. Γιατί θέμα έκανε οικονομία. Γιατί ο Άγιος Θαράσιος έκανε οικονομία. Έκανε οικονομία στην προσωπική αμαρτία του Αυτοκράτορα, στην προσωπική παρέκβαση των κανόνων του Ιερέως του Ιωσήφ, μόνο και μόνο για να μην διωχτούν και έρθουν οι οικονομάχοι στο θρόνο. Έτσι λοιπόν, με τέτοια παραδείγματα προσπαθούν να παρασύρουν τον κόσμο ότι μπορούμε να κάνουμε οικονομία. Κάπου αλλού, ο Θεόδωρος Ζήσης δήλωσε το εξής. Κοιτάξτε τώρα δηλώσεις φάσκουσες και αντιφάσκουσες. Του μαύρου και του άσπρου, του ζεστού και του κρύου. Να, να μας δώσουν να καταλάβουν τι από όλα είναι. Δήλωσε ο Πάτερ Θεόδωρος Ζήσης. Αναλογικά, θα έπρεπε να έχουμε κόψει το μνημόσυνο του Πατριάρχη χίλιες φορές δηλώσεις δικές του διαβάζω, χίλιες φορές διότι αυτά που κάνει σήμερα ο Βαρθολομέος είναι πολύ χειρότερα και πολύ πιο τολμηρά από εκείνα που διέπραξε τότε ο Αθηναγόρας και αναφέρεται στο, στο Άγιο Όρος και στους τρεις επισκόπους που κόψαν τότε το μνημόσυνο του Αθηναγόρα όταν έκανε την άρση των αναθεμάτων τότε λέει βρέθηκαν τρεις επίσκοποι και κόψαν το μνημόσυνο του ε, Αθηναγόρα εμείς λέει έχει κάνει πολύ χειρότερα ο Βαρθολομέος. Άρα χίλιες φορές έπρεπε να έχουμε κόψει το μνημόσυνο. Αλλά ποιος γνωρίζει, ποιος ενημερώνεται για όλα αυτά, αναρωτιέται το ίδιος. Και πώς εμείς σήμερα εξακολουθούμε να μην έχουμε την ευαισθησία που είχαν αυτοί, εννοείται οι τρεις επίσκοποι τότε, ο Καντιώτης και οι υπόλοιποι που κόψαν το μνημόσυνο. Οι αγιορείτες τότε έκοψαν το μνημόσυνο του, του Αθηναγόρα με μικρότερα εκκλησιαστικά ανοίγματα και παραπτώματα ομολογούν ότι έπρεπε να το είχαν κόψει χίλιε φορέ το μνημόσυλο παρόλα αυτά το κόψαν, έστω και καθυστερημένα. Και ύστερα τι κάνουνε, συμβουλεύουν του πιστού, ε, τώρα αφού δεν έχουμε εκκλησίε, πάτε σε εκκλησίε που μνημονεύεται ο άνθρωπο, που μνημονεύεται ο ιερόνυμο, που μνημονεύεται ο πατριάρχη. Δεν είναι τρελό. Σε ποιου κανόνε το βρήκαν αυτό. Πού το στηρίζουν εκκλησιολογικά και το λένε αυτό το πράγμα. Βλέπετε και η κοινή λογική εδώ παραβιάζεται. Ε, δεν ξέρω τι να πω. Πολλές φορές σε όλα αυτά τα επιχειρήματα κάθομαι ενέως. Δηλαδή στον αέρα σκέφτομαι, δεν, δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Και πώς ενώ οι ίδιοι κόβουν το μνημόσυνο, παρόλα αυτά όμως πάνε σε κάποια άλλα μοναστήρια, πάνε κάπου αλλού που μνημονεύεται και κανονικά ε, ακούγεται το όνομα και του Αθήμου και του Αθήνα. Βαρθολομαίου και όλων των επισκόπων εδώ με την πρώτη ομάδα και με τα λάθη τους ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος εκπομπής θα επανέλθουμε σε λίγο για να δούμε και την δεύτερη παράταξη τα θεολογικά της ολιστήματα σε λίγο πάλι μαζί σας Αγαπητοί φίλοι και πάλι μαζί σας στο δεύτερο μέρος για να διερευνήσουμε τα θεολογικά ληστήματα των αποτυχισμένων. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή θα θυμίσω λίγο τους τρόπους επικοινωνίας για να θέσετε τα ερωτήματά σας, τις απορίες σας, ακόμα και τις ενστάσεις σας και είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε όλα. Στο email μας radio Στα τηλέφωνά μας 2313-022-040 και στη σελίδα μας στο facebook ο λόγος της Ορθοδοξίας. Θα θυμίσω και πάλι ότι σε κάποιον από τους τυχερούς που θα πάρει τηλέφωνο θα δώσουμε μία ταχυνόκρεμα με μία αγιορείτικη συνταγή από φουντούκι και κακάο. Και τώρα λοιπόν ας έρθουμε όπως είπαμε στο δεύτερο μέρος να δούμε την δεύτερη παράταξη που αποσχίστηκε, που διέκοψε το μνημόσυνο των Επισκόπων και των Μητροπολιτών των Οικουμενιστών που είναι υπό κάποιους αγιορείτες δηλαδή η ηγετικό ρόλο παίζουν κάποιοι αγιορείτες ένας από αυτούς μοναχούς είναι ο Πάτερ Σάβας ο Λαυριώτης δηλώσεις του αυτές τις δηλώσεις έχω ανασύρει από το ξενοδοχείο Νουβέλ που έδωσε τη συνέντευξή του τότε που έκαναν την αποτύχησή τους στο Ρεό καστρό. Τις απομαγνητοφώνησα εγώ προσωπικά και όποιος θέλει μπορώ, αν έχει απορία, από πού πήρα το σύνδεσμο για να το στο στείλω να το ακούσει και ο ίδιος προσωπικά. Ή αν το θυμάται, αν ήταν σε κάποια από αυτές τις συνεντεύξεις τους. Ο μοναχός ο Σάββας ο δήλωσε, σε προσωπικό επίπεδο επιτρέπουμε τους πιστούς να λειτουργούνται σε ναούς που μνημονεύεται επίσκοπος οικουμενιστής. Το ακούσατε? Αποτυχίζονται αυτοί, αλλά οι πιστοί, επειδή δεν έχουν λύση για τους πιστούς, τους επιτρέπουν να λειτουργούνται σε ναούς που μνημονεύεται επίσκοπος οικουμενιστής. Μεταφέρω πάλι επιλέξη. Κάθε πνευματικός, σε προσωπικό επίπεδο, τονίζω μία-μία τις λέξεις, μία μία τις λέξεις ε, πρέπει να, να κωδικοποιούμε τις λέξεις πολλές φορές γιατί κρύβουν νοήματα μέσα που μας βρουν μας φεύγουν στην φορά του και στη βιασύνη της ανάγνωσης κάθε πνευματικό σε προσωπικό επίπεδο αναλόγως τη δύναμη του κάθε ανθρώπου θα του πει τι να κάνει αναλόγως τη δύναμη του κάθε ανθρώπου τι θα του πει τι να κάνει γιατί είναι παιδιά, αναλόγω τη δύναμη του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, άλλοι μπορούν να κόψουν το μνημόσυνο, άλλοι δεν μπορούν να κόψουν το μνημόσυνο. Πείτε ποια είναι η γραμμή σα, Κόβουμε το μνημόσυνο ή δεν κόβουμε το μνημόσυνο, Γιατί σε έναν άνθρωπο διαφορετικά, σε έναν άλλον άνθρωπο διαφορετικά. Και για του λόγου του αληθέ, όπω σα είπα, τον σύνδεσμο που ανέσυρα τι δηλώσει του από το πολυχώρο Νουβέλ θα μπορείτε να τις βρείτε στη σελίδα μας στο facebook όπου θα κοινοποιήσουμε και τους συνδέσμους στο λόγο της Ορθοδοξίας στο facebook όπως είπαμε η σελίδα μας εκεί θα κοινοποιήσουμε και τους συνδέσμους που πήραμε όλα αυτά τα, δηλώσει. τις δηλώσεις Ανάλογα λοιπόν με, την κάθε, με τη δύναμη του κάθε ανθρώπου θα του πει τι να κάνει εμείς θα πούμε την ακρίβεια. Κρατάμε, δηλώνει την ακρίβεια, την οικονομία θα την ανεχτούμε άχρη καιρού. Ως ποιου καιρού. Οι οικουμενιστές, μάλλον οι αντίοικουμενιστές, από το 1924 που έγινε η εισαγωγή του νέου ημερολογίου, δηλώνουν οικονομία. Ως πότε ρε παιδιά οικονομία. Η οικονομία δεν αναφέρεται για 90 εκατό χρόνια. Πέθαναν κάποιοι με την οικονομία μέσα στην αγκαλιά του οικουμενισμού. Όχι κάποιοι. Σε αυτά τα 90 χρόνια πέθανε πάρα πολλοί κόσμος και πήρε το κρίμα του οικουμενισμού και της αιρέσεως πάνω στο κεφάλι του. Και εσείς κάνετε οικονομία. Η οικονομία είναι για κάποιους μήνες, για κάποιες εβδομάδες, άντι για ένα εξάμεινο. Δεν είναι οικονομία για να κάνεις 90 χρόνια. Από το 1924 ως σήμερα οικονομία. Τι οικονομία. Δεν βλέπετε που πάνε βολίδα αυτή στην αγκαλιά του οικουμενισμού. Κρατάμε την οικονομία, λέει, θα την ανεχτούμε άχρη καιρού. Πότε είναι αυτός ο καιρός, δεν ξέρω. Και εγώ τώρα ρωτάω, στα δογματικά θέματα υφίσταται και προσωπική και συλλογική αντιμετώπιση. Δηλαδή, ναι μεν εγώ κάνω αυτό, εσείς ανάλογα με τη δυνατότητα σας κάνετε αυτό. Δεν υπάρχει μία θέση της Εκκλησίας και αυτή είναι αδιαπραγματεύτη θέση της Εκκλησίας κάνω αυτό, εσείς αν θέλετε κάνετε το άλλο ή όποιο μπορείτε κάνετε αυτό ή όποιο μπορείτε κάνετε το άλλο. Δεν είναι έτσι η θέση των πατέρων. Ήταν ρητή και κατηγορηματική. Αυτό είναι το σωστό, αυτό μπορούμε να πράξουμε. Τι θα πει υπάρχει αδυναμία να διακόψω την επικοινωνία μου με τους αιρετικούς. Μα αν δεν διακόψω την επικοινωνία με τους αιρετικούς θα χαθεί η ψυχή μου. Εδώ είναι το ζητούμενο. Τι οικονομία θα κάνουμε σε αυτό το θέμα έδωσε επίσης μια συνέντευξη σε εκπρόσωπο της Μολδαβίας και εκεί αναφέρει και γιατί οι δύο παρατάξεις διαχωρίστηκαν αλλά επειδή σα είπα δεν θα μπούμε σε αυτό δεν θα τις αναφέρω καν τις δηλώσεις του Όποιο ενδιαφέρεται να τις δει υπάρχουν στο ίντερνετ επίσης ο Πάτρ Σάβα ο δήλωσε την ημέρα του, συνεδρία, του συνεδρίου, αυτό στο Νουβέλ που σα λέω στο Ρεόκαστρο, ο αγώνα εναντίον του οικουμενισμού τώρα αρχίζει και μπαίνουν αυτοί μπροστάρεδες. Δηλαδή, από το 1924 που έγινε η εισαγωγή του νοημερολογίου και μπήκανε και αλωνίζουν οι οικουμενιστές στα Πατριαρχία, στις Επισκοπές, στις Μητροπόλεις, εδώ, εκεί, κανείς δεν αντιστάθηκε. Όλοι σιωπήσαν, όλοι σκύψαν το κεφάλι. Και γιατί δηλώνουν τώρα αρχίζει και μπαίνουν και αρχηγοί αυτοί έτσι για να δηλώσουν ότι αυτοί είναι αρχηγοί και αυτοί τώρα αρχίζουν τον αντικουμενιστικό αγώνα των εναντίον των ε, μοιασμάτων των αιρέσεων. Να τους ρωτήσω κάτι. Από το 1924 οι γνήσιοι ορθόδοξοι χριστιανοί είναι εναντίον του οικουμενισμού, αποτυχίστηκαν, δεν ξαναπάτησαν σε εκκλησίες τους, δεν έχουν τα παραδώσει μαζί τους. Αυτούς, γιατί τους ξεχνάει. Τους παλιομερολογίτες, όπως λένε ηρωνικά. Αυτού γιατί του ξεχνάει. Που αρχίσαν ένα αγώνα το 1924. Αγώνα. Πάγαν ξύλο, διώχτηκαν, κλείσαν οι εκκλησίε, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν, δάρθηκαν. Και, και, και. Γιατί λέει ότι τώρα ξεχνα... ξεκινάει και είναι και αγιορείτης έτσι. Έλεος δηλαδή δεν ξέρει ότι στο Άγιο Όρος εδώ και πόσα χρόνια οι μονίες φυγμένου και όχι μόνο οι μονίες φυγμένου και όλοι οι ζηλωτέ πατέρες που βρίσκονται πάνω στο Άγιο Όρος δεν μνημονεύουν τον Πατριάρχη. Διέκοψαν το μνημόσυνο του Πατριάρχη από το 1924 με την εισαγωγή του νέου ημερολογίου. Αυτοί τόσα χρόνια οι ζηλωτέ πατέρες δεν κάναν αγώνα. Τώρα αρχίζει ο αγώνας. Πώς δενίζει τον αγώνα όλων αυτών που κράτησαν ορθοδοξία, που κράτησαν θερμοπύλες. Δηλαδή η Εκκλησία δεν υπήρχε ω τώρα. Ήταν μόνο η Εκκλησία των Οικουμενιστών και αυτή η αιρετίζουσα Εκκλησία του Νέου Μερολογίου. Θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο και μικρό για να καταλάβετε. Είχα πάει προ ετών στο Άγιο Όρος και είχα ένα φίλο μοναχό που πήγε σε μια σκήτη ζηλωτών. Και πήγε το παλικάρι εκεί πέρα, εντάχθηκε στη σκήτη, έκατσε τρία χρόνια δόκιμος και μετά έγινε μοναχός. Είναι σήμερα ο πάτερ Ευθύμιος. Πήγαινε για να εγγραφεί στα μοναχολόγια και επειδή ήταν ζηλωτής, η μονή της, Αγίας, της Μεγής δεν τον έγραφε στα μοναχολόγια. Εφτά χρόνια τον πήγαινα και το φέρνανε. Φέραμε στο τάδε χαρτί. Από τη σκήτη του Αγίου Νίλου που, ήταν ο, που είναι ο πάτερ Ευθύμιος. Σήμερα, όποιο δεν πιστεύει, μπορεί να πάει να ρωτήσει τον Πάτερ Ευθύμιο, στον Αγιο πόσα χρόνια έκαναν να το γράψουν στα μοναχολόγια οι λαβριώτε γεροντάδες εκεί πέρα. Ε, δεν μα έφερε στο τάδε χαρτί. Πήγαινε το τάδε χαρτί, και ένα άλλο χαρτί. Εφτά χρόνια τον πήγαιναν και το φέρνανε. Άγιο Νίλο Λαύρα, τρει-τρει ή ώρε με τα πόδια, για να το γράψουν στα μοναχολόγια. Και αφού το βγάλαν την ψυχή και τον ταλαιπώρησαν πάρα πολύ, μετά από τρία χρόνια δόκιμος και 7 χρόνια μοναχός, τον εγγράψανε στα μοναχολόγια της Μονής. Με τέτοια κόλπα προσπαθούσαν να εξοντώσουν και να διώξουν τους αγωνιστές, τους ζηλωτέ μοναχούς και ορθοδόξους που κρατούσαν θερμοπύλες και ορθοδοξία. Και λέει τώρα ο Πάτερ, ο πάτερ Σάβας, ο Λαβριώτης ότι σήμερα αρχίζει ο αγώνας εναντίον του οικουμενισμού. Όχι Πάτερ μου, ψεύδεστε, και κρίμα που ψεύδεστε. Και από χίλιου μοναχού δεν πρέπει να ψεύδονται. Δεν άρχισε τώρα ο αγώνα. Ο αγώνα τώρα κορυφώνεται. Αλλά εμεί τον αρχίσαμε τον αγώνα πολλά χρόνια πριν. Και μετρούμε θύματα. Και μετρούμε φυλακίσεις, εξορίες. Χίλια δυο μετρούμε. Αυτό τον αγώνα που κράτησαν κάποιοι όρθια την Ορθοδοξία, γιατί τον μηδενίζουνε, γιατί δεν τον αναφέρουν καν. Μήπως τελικά Λέω εγώ ο πονηρό, α είμαι εγώ ο πονηρό στην παρέα, λέω εγώ ο πονηρό, η όλη τη ιστορία είναι να μην γίνει ουδέμια μνήα περί γνησίων Ορθόδοξων Χριστιανών, να του αποκρύψουν, να του εξαφανίσουν, να του μηδενίσουνε. Τέλο πάντων, ένα άλλο από του αγιορείτες μοναχού, ο Πάτερ Χαρή, τον δήλωσε. Δικέ του δηλώσει σα μεταφέρω. Δία τη αιρέσεω, ο επίσκοπο πάβει να είναι επίσκοπο. Πάβει να είναι επίσκοπο. Το είπε. Είναι ψευδεπίσκοπος και ψευδοδιδάσκαλο. Μάλιστα αυτά τα λόγια τα έχει πει οι Άγιοι Πατέρε πιο μπροστά. Θα σα πω αργότερα που τα έχουν ερανιστεί και τα έχουν πει. Δηλώσει του είναι όμω. Είναι ψευδεπίσκοπος και ψευδοδιδάσκαλο. Άρα, όλου αυτού του επισκόπου που έχουν κοινωνία με τον Πατριάρχη, που έχουν κοινωνία με την αίρεση, του λέει. Δεν είναι επίσκοποι, είναι ψευδεπίσκοποι και ψευδοειδάσκαλοι. Καλά το πάει. Ναι, αλλά γιατί λέτε τώρα σε αυτού του ψευδοδασκάλου και στου ψευδοεπισκόπους να πάει ο κόσμο και να λειτουργηθεί. Εδώ θα μα τραλάνετε. Εδώ, παιδιά, θα, θα βγει η λογική έξω από τα, από τα όρια τη. Είναι ψευδοεπίσκοπο, είναι ψευδοδάσκαλο είναι ψευδό, αλλά πάτε να πάρετε μυστήρια από αυτού. Και το πάνω σε εκεί. Και μετά τι κάνουνε, κάνουν μια τρικλοποδιά που θα πέσουν και οι ίδιοι και δεν ξέρουν πώ θα σηκωθούν. Μυστήρια λέει δεν ανοίγουμε θέμα περί μυστήριων. Οπα. Έχει τον διδάσκαλο, έχει τον ψευδεπίσκοπο, αλλά δεν ανοίξει θέμα μυστήριων. Έχει μυστήρια ο ψευδοειπίσκοπο ή δεν έχει μυστήρια. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αν είναι ψευδεπίσκοπο, τι μυστήρια κάνει εκεί πέρα πάνω. Τη θυσία όταν κάνει του Θεού και κυρίου Μασού Χριστού μετατρέπεται το άρτο σε σώμα Χριστού μετατρέπεται ο ίνος σε αίμα Χριστού και ακούστε μια καινοφανή θεολογία που άντε να το έλεγαν κάποιοι θεολόγοι έξω των πανεπιστημίων ή των ευσών δασκαλίας μπορώ να το καταλάβω αλλά να το πούνε οι μοναχοί τι είπε ο Πάτερ τον... θα μας πέσουν όλων τα μαλλιά τα μυστήρια γίνονται λέει υπέρ της, ότι δεν ανοίγουμε θέμα περί μυστήριων. Τα μυστήρια γίνονται υπέρ τη σωτηρία του λαού. Πάλι καλά το πάει. Ένα που δεν έχει καθαίρεθει και α είναι αιρετικό, έχει την αρχαιροσύνη του. Όπα, τώρα το, το μάζεψε πίσω. Δεν έχει καθαίρεθει. Δεν έχει καθαίρεθει, διότι λέει την ιεροσύνη του. Μα πιο μπροστά είπε είναι ψευδοεπίσκοπο, ψευδοδάσκαλο. Τώρα μου λε, διατηρεί την του. Ας το αποφασίσουν. Είναι ψευδό ή διατηρεί την ιεροσύνη του. Αν διατηρεί την ιεροσύνη του, γιατί αποκόπτεσε. Ναι, φυσιολογικό, δεν αναρωτηθώ κι εγώ. Αφού διατηρεί, βρε, πάτερ μου, την ιεροσύνη του, γιατί αποκόπτεστε. Γιατί δεν τους μνημονεύεται αφού διατηρεί την ιεροσύνη. Και πάει σε ένα ακόμα πιο τραγική έκφραση, λέει δεν αυτός που τελεί τα μυστήρια εννοεί ο ψευδεπίσκοπος η ιεροσύνη της εκκλησίας επιτελεί τα μυστήρια αυτό κι αν είναι πλέον να μας πέσουν τα μαλλιά όλων μαζί δεν ο επίσκοπος που τελεί τα μυστήρια τι είναι η ιεροσύνη μια ώρα τη δύναμη που υπάρχει μέσα στην εκκλησία η ιεροσύνη μεταδίδεται δια της χειροθεσίας άλλων το επισκόπου στον ιερέα ή άλλων επισκόπων στον επίσκοπο και είναι σε συγκεκριμένο πρόσωπο ο φορέα τη ιεροσύνη. Δεν είναι μια ομιχλώδη κατάσταση, ένα νέφος που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και υπάρχει ιεροσύνη. Άμα είναι τέτοιο νεφο, α πούμε, μπορεί ο καθένα από εμά που δεν είναι ιερέα, που δεν είναι επίσκοπο, να μπει μέσα και να κάνει μυστήρια. Το ξαναδιαβάζω. Δεν είναι ο επίσκοπο που τελεί τα μυστήρια. Και ποιο θα τελεί, ρε παιδιά, εδώ με επίσκοπο δεν είναι μόνο, τον επίσκοπο και τον ιερέα, έτσι. Για να το ξεκαθαρίζουμε. Δεν είναι αυτός που τελεί τα μυστήρια. Η ιεροσύνη της Εκκλησίας επιτελεί τα μυστήρια. Άρα η ιεροσύνη είναι ένα νέφος, είναι κάτι άλλο, είναι κάτι διαφορετικό που τελεί τα μυστήρια. Ε τότε τι τους χρειαζόμαστε τους επισκόπους και τους παπάδες. Θα μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία όλοι μαζί, θα κάνουμε μια προσευχή, εκείνο το η γενική αρχιεροσύνη που υπάρχει όλοι μέσα στον ναό θα μας κάνει να κοινωνάμε και να εξομολογούμαστε τώρα σε ποιον θα εξομολογούμαστε είναι ένα άλλο θε... θέμα αφού την ιεροσύνη δεν την έχει ο επίσκοπος ναι αλλά στο πετραχύλ του ιερέως και του επισκόπου μπαίνουμε για να πάρουμε τη συγνώριση αν είναι ψευδεπίσκοπος ή ψευδεπίσκοπος ή ψευδοδάσκαλος όπως λέτε τι συγχώρεση θα πάρουμε Βλέπετε, αυτά που δηλώνουν πολλές φορές βγαίνουν, παραβιάζουν και την κοινή λογική. Δεν παραβιάζουν μόνο τα θεολογικά και εκτιμένα, τα θεολογικά, τους θεολογικούς κανόνες, τις δογματικούς και όρους του κανόνων των συνόδων και την, και τη λογική παραβιάζουν. Και συνεχίζει. Άρα και να είναι, αν δεν έχει καθαριστεί μπορεί να λειτουργεί. Αυτά τα καταλάβατε προηγουμένως από τις ιστορίες της εκκλησίας που σας διάβαζα δεν είχαν καθαίρεθει. Δεν είχαν καθαίρεθει. Πολλοί δεν είχαν καθαίρεθει. Αλλά ο κόσμος απέφευγε. Και πάλι θα πάω στην ιστορία της εκκλησίας μας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα ε, επισκόπων που δεν είχαν καθαίρεθει. Θα σπάω σε ένα επίσκοπο τον Εστόριο, ο οποίος καταδικάστηκε από τον Άγιο Κύριο Αλεξανδρίας και από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, εκ των υστέρων όμως τώρα. Ο Νεστόριος είναι στην Αγία Σοφιά, λειτουργούν και βάζει να κάνει κήρυγμα ένας διάκονος του, ο Δωρόθεος. Ακόμα κανείς δεν ξέρει τίποτα για τον Νεστόριο, δεν έχει εκδηλωθεί τίποτα σαν Πατριάρχης, δεν έχει πει τίποτα το αιρετικό. Βγαίνει λοιπόν στο κήρυγμα του ο, ο, ο διάκονος του αυτός ο Δωρόθεος και λέει, ...στο εκκλησίασμα... ...την Παρθένο Μαρία... ...δεν μπορούμε να τη λέμε Θεοτόκο... ...αλλά να τη λέμε Χριστοτόκο... ...και το αιτιολογεί... ...ότι ένας άνθρωπος... ...όπως είναι η Παναγία μας... ...δεν μπορεί να γέννησε Θεό... ...γέννησε το Χριστό... ...με την έννοια Χριστό... ...εννοούσε έναν καλό άνθρωπο... ...που σε αυτόν τον καλό άνθρωπο μετά ήρθε και κατοίκησε η Θεότητα... ...πώς συνδέω με δυο σανίδες και τις βιδώνουμε μεταξύ τους και είναι ενωμένε. Ε, αυτό το πράγμα έλεγε ότι υπήρχε μία σανίδα η ανθρώπινη φύση που γέννησε η, Πανα, η Παναγία μας και πάνω σε αυτή την ανθρώπινη φύση εκ των υστέρων ήρθε και προσκολήθηκε και η Θεία Φύση και την ώρα που το λέει αυτό μέσα στην Εκκλησία ότι δεν μπορούμε να λέμε την Παναγία Θεοτόκο αλλά πρέπει να τη λέμε Χριστοτόκο Ακούγοντας ο λαός αυτό το κήρυγμα, βγαίνει και αδειάζει το ναό. Και όχι μόνο αυτό, εγκατέλειψα και τον Πατριάρχη, γιατί δεν καταδίκασε άμεσα του διάκο Δεν τα είπε ο Πατριάρχης, σας είπα, τα είπε ο διάκος του, ο Δωρόθεος. Και ο Άγιος Κύριλος τώρα, Αλεξανδρίας, σε μια επιστολή του, απευθυνόμενος σε έναν άλλον Άγιο, στον Άγιο Κελεστίνο, αναφέρει το μεγάλο πλήθος των πιστών που είχαν καταλήψει τους ναούς της Κωνσταντινουπόλεως. Εγκατέλειψαν τους ναούς Κωνσταντινουπόλεως και όπου μνημονεύονταν ο Πατριάρχης ο Νεστόριος εγκατέλειψαν προς συνοδικής καταδίκης. Δεν έχει, δεν έχει ακόμα ε... συνέλθει η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο να καταδικάσει τον Νεστόριο. Σκόνονται και φεύγει ο ναός και μάλιστα όποιος ιερέας μνημόνευε τον ιστόριο εγκατέλειψαν άδεια σαν τις εκκλησίες. Και λέει ο Άγιος Κύρλο: εκτός από λίγους αδιάφορους και κόλακες που μείναν εντός εκκλησίας. Δεν περίμενε κανείς να καταδικαστεί. Το, το, το διαισθάνθηκε ο λαός, το πλήρωμα και οι ιερείς και οι επίσκοποι κατάλαβαν το, το λάθος του Πατριάρχη. Το αντιλήφθηκαν και εξαφανίστηκαν, φύγαν από τις εκκλησίες και δεν ξαναπάτησαν μέσα. Μα δεν ξαναπάτησαν μέσα. Είχε καταδικαστεί από σύνοδο ο Όχι, δεν είχε καταδικαστεί. Είχε συνέλθει, όχι. προς συνοδικής καταδίκη. Αλλά αντιλήφθηκαν ότι είναι αιρετικό αυτό που λέει. Εδώ, σα είπα προηγουμένω, έχουμε συνοδικέ καταδίκε και του παπισμού και του προτεσταντισμού. Και αυτοί που συμφύρονται πατριάρχε, επίσκοποι, μητροπολίτε του νέου συμφύρονται με του αιρετικού. Άρα, με ήδη καθηρημένου και ήδη καταδικασμένου συμφύρονται. Δεν χρειάζεται να τους ξανά καταδικάσουμε να ξανακάνουμε σύνοδο. Και λέει ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας και γέγονε με κραυγή μεγάλη παραπάντως του λαού και εκδρομή εκδρομή σημαίνει βγήκε έξοδο εξέδραμα δηλαδή της Εκκλησίας και συνεχίζει ο Άγιος Κύριος Ούγαρ ήθελον έτη κοινωνήν αυτής ταύτα φρονούσιν. Δεν ήθελον να επικοινωνούν με αυτούς που φρονούσαν αυτά τα ίδια. Ώστε καινείνα αποσυντάκτους από συντάκτους είναι τους λαούς της Κωνσταντινούπολης πλήνω λίγων ελαφρωτέρων και κολακευόντων αυτών. Όπως σας είπα ελαφρούς που δεν, του τους ένιαζε και πολύ πολύ ορθοδοξία και κόλακες για να τα έχουν καλά με τον εξουσία. Τα δε μοναστήρια σχεδόν άπαντα και η τούτον αρχιμανδρίτη και τη συγκλήτου πολλοί ου συνάγονται δεδιώτε, μη αδικηθώσιν στην πίστη. Και στα μοναστήρια λέει, δεν του έβαλαν μέσα, δεν ξανά είχαν επικοινωνία. Φοβούμενοι οι μία μη αδικηθώσιν εις πίστη, να μην αδικηθεί η πίστη του. Αυτά κάνανε οι πατέρες εκείνη την εποχή. Αυτά έκανε ο λαός εκείνη την εποχή. Δεν περίμενε να καταδικαστούν. Αν και εδώ είπαμε ότι ήδη είναι καταδικασμένοι από, ε, από προηγούμενες αιρέσεις. Ξαναέρχομαι σε δηλώσει του Πατρό Χαρίτονο. Λέει, δια τη αιρέσεω ο επίσκοπο πάβει να είναι επίσκοπο. Πάβει να είναι επίσκοπο. Αλλά ύστερα λέει, έχει μυστήρια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι απ' όλα πρέπει να σχολιάσω, τι απ' όλα πρέπει να αφήσω, τι απ' όλα πρέπει να. Ε... βλέπετε χάνω και τα λόγια μου, δεν ξέρω τι να πω με, 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 όλα αυτά τα πράγματα. Λέει δηλαδή ότι ναι μεν είναι, πάβουν είναι επίσκοποι, είναι ψεύδε επίσκοποι, είναι αιρετικοί, αλλά έχουν μυστήρια. Όποιος λέει οι κανόνες της Εκκλησίας ο κοινωνών ακοινωνήτο, ακοινώνητος έστε αυτός που κοινωνεί με ακοινώνητο, ακοινώνητη για μας είναι όλοι οι παπικοί οι προτεστάντες. Δηλαδή, και ο κοινωνών, αυτός που έχει επικοινωνία δηλαδή με αποκομμένους. Αποκομμένοι είναι οι προτεστάντες, οι παπικοί, οι μονοφυσίτες, οι αρμένοι, οι, αυτέ όλες αυτές οι παραφιάδες, οι αιρετικές. Αυτοί είναι ακοινώνητες. Δηλαδή δεν έχουμε επικοινωνία μαζί τους. Αυτός που επικοινωνεί λέει με αυτούς τους αποκομμένους, ακοινώνητος έστε είναι ακοινώνητος. Άρα λοιπόν αφού σύμφωνα με τους κανόνες και αυτός πρέπει να είναι διαχωρισμένος, πρέπει να τον ξεχωρίσουμε, πρέπει να τον διώξουμε, πώς εσείς τον ξαναβάζετε μέσα. Πώς καταπατάτε τους ίδιους κανόνες που υπάρχουν. Και ύστερα βγαίνετε προς τα έξω στους θεματοφύλακες των κανόνων και ότι εσείς είστε οι αρχηγοί του αντικουμενιστικού αγώνα. Ωραία. Ω εδώ. Είδαμε κάποια πράγματα. Τώρα όμω έρχεται η Σύνοδο τη Κρήτης και λέει: Τα μυστήρια των ερετικών είναι έγκυρα. Ναι, γιατί επιτρέπει το γάμο ετεροδόξου με ορθοδόξου. Άρα, αυτούς που λένε ότι έχουν μυστήρια, οι οι αντικουμενιστέ λένε ότι έχουν μυστήρια. Είναι ψευδεπίσκοποι, είναι ψευδάσκαλοι, αλλά έχουν μυστήρια. Τώρα υποχρεούνται να δεχτούν και τα μυστήρια των Παπικών και των Προτεσταντών, σύμφωνα με τη Σύνοδο τη Κρήτη. Θα μου πείτε, μα αυτοί αποτυχίστηκαν. Αποτυχίστηκαν, ναι, αλλά λένε τον κόσμο, πάτε εκεί και πάρτε μυστήρια. Ε, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, πολλά έχω να σα πω, πολλά έχω να σας, ε... Ε, και άντε αυτοί θα ο αγώνας τους αρχίζει και τελειώνει στη Σύνοδο της Κρήτης και αν δηλαδή απορρίψουν ε, τη Σύνοδο της Κρήτης θα ικανοποιηθούν τα προηγούμενα ανοίγματα της άρσης των αναθεμάτων τις εκκλησιαστικές λειτουργίες κτλ. κτλ. που έχουν γίνει ως τώρα ε, θα τα αποδεχτούν. Θα αποδεχτούν τα εγκλήματα που συνέβησαν το 1924 με τους γιογμούς των παλαιομερολογητών. Θα δεχθούν τα εγκλήματα που συνέβησαν επί Σπυρίδωνος Βλάχος, το χι... Επισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του Σπυρίδωνος του Βλάχου που ξέσπασε ο Μέγας Διωγμός εναντίον των παλαιομερολογητών και έγιναν εγκλήματα συλλήψεις και δολοφονίες είπαμε έχουν. Αυτά ποιο θα τα χρεωθεί αυτά ποιο ποιος θα ζητήσει συγγνώμη δηλαδή απαλλάσσουν τους οικουμενιστές μόνο αν απαλλαγούν από το σύνοδο της Κρήτης από τα πρώτα αμαρτήματά τους ποιος θα τους απαλλάξει περιμένουν λέει να γίνει σύνοδος να γίνει σύνοδος από ποιους από ποιους να γίνει σύνοδος έχω και άλλα πολλά να σας πω αλλά ο χρόνος έχει ήδη τελειώσει, έχω υπερβεί το χρόνο μου. Θα το αφήσουμε να το συνεχίσουμε στην άλλη εκπομπή, γιατί όπως βλέπετε τα θέματα αυτά είναι φλέγοντα και κέρια και πρέπει ίσως να τα αναλύσουμε πολλές φορές με, με, με λεπτομέρεια για να καταλάβουμε που κρύβονται οι παγίδες μας. Αγαπητοί φίλοι, εδώ θα σας καληνυχτήσω. Θα τα ξαναπούμε μαζί την, στην επόμενη εκπομπή, θα ολοκληρώσουμε το θέμα μας αυτό περί των αποτυχισμένων. Το η το δώρο πάει στην κυρία Κοσματοπούλου Βασίλη. Μπορεί να περάσει από το σταθμό να παραλάβει το δώρο της και εσάς να σε έχει καλά ο Θεός, να μας φωτίζει όλους μας και να μας κατευθύνει σε αυτό τον αγώνα εναντίον των αιρέσεων. Καλό βράδυ σε όλους σας, αγαπητοί φίλοι. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Καληνύχτα.